Αυτό θα συζητήσουμε και με τον κύριο Γιάννη Κρασά, τον αντιστράτηγο εν αποστρατεία. Καλή σας ημέρα, θα τον δούμε, θα τον καλημερίσουμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Τζούλο, καλημέρα κύριε Κούτρα. Στρατηγέ, εκεί παουδεύουμε τώρα, στην επόμενη φάση που είναι πόλεμο στον αστικό ιστό. Ο πόλεμος στον αστικό ιστό είναι, έχει αρχίσει από η αρχή της όλη η επιχείρηση, είναι πόλεμος εντός κατοικημένης περιοχής. Η μη κατοικημένη περιοχή είναι πολύ λίγη στη Λωρίδα της Γάζας. Αυτό που κάνουν αυτή τη στιγμή οι Ισραηλινοί είναι με τη χρήση τεθωρακισμένων οχημάτων τα οποία παρέχουν κάλυψη στους στρατιώτες, τους Ισραηλινούς στρατιώτες εισέρχονται μέσα στην πόλη. Το δύσκολο, που πάντοτε ένας αγώνας εντός πόλεως είναι δύσκολος. Εδώ γίνεται ακόμα πιο δύσκολος, διότι έχουμε τις στοές και επίσης έχουμε και τους ομήρους. Ο πόλεμος των στοών έχει αναλάβει το μηχανικό του Ισραήλ. Αυτό που κάνουν είναι να ρίχνουν με συσκευές, καπνογόνες συσκευές, ένα καπνό MOV μέσα από την αρχή της στοάς. Αυτός διαχέεται μέσα στη στοά και αρχίζει και βγαίνει και από τα σημεία εξόδου. Οπότε βρίσκουν και τις εξόδους, είτε είναι σπίτια είτε είναι οτιδήποτε. Αφού το βρούνε αυτό, και φυσικά άμα είναι σπίτια, εκεί πέρα συνήθως και τα ανατινάσουν, τα καταστρέφουν. Αφού βρούνε λοιπόν όλες τις εξόδους, εισέρχονται μέσα ένα ειδικό σώμα, οι επίλεκτοι των επιλέκτων του μηχανικού, οι οποίοι έχουν και τους λένε νηφίτσες, γιατί κινούνται μέσα στο σκοτάδι, μαζί με σκυλιά, με διόπτερες νυχτερινής σκοπεύσεως και θερμικές κάμερες εντοπισμού κινήσεων και άλλα πολλά, και προσπαθούν και να εξωτερώσουν τους εχθρούς και να βρουν και τους ομήρους. Μέχρι στιγμή, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου του Ισραήλ, έχουν σφραγιστεί 100 στοές. Οι στοές αυτές λένε ότι έχουν από 300 μέχρι 500 χιλιόμετρα. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη επιχείρηση και την πάνε στο Α στο Α. Άρα για να κλείσουμε, κύριε Κρασά, εκτιμάτε ότι αυτό θα διαρκέσει μήνες, και να ολοκληρώσουμε με αυτό. Κοιτάξτε, για να τελειώσει ένας πόλεμος θα πρέπει κάποιος να παραδεχθεί την ήττα του. Ο πόλεμος είναι κατεξοχήν αγώνας θελήσεως και αντοχής. Ο ηττημένος, αυτός που πει φτάνω παραδίδομαι, τελειώνει τον πόλεμο. Αν αυτή τη στιγμή η Χαμάς παραδώσει τους ομήρους και παραδώσει και τον οπλισμό της, θα τελειώσει ο πόλεμος. Αντίστοιχα, αν αποσυρθεί το Ισραήλ. Συγγνώμη, κύριε Κρασά, πόλεμο παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή. Το λέω με την έννοια. Μισό λεπτό. Ποιο πόλεμος δεν γίνεται. Να σας εξηγήσω τι εννοώ. Αυτή τη στιγμή παρακολουθούμε μια υπερδύναμη, γιατί το Ισραήλ στρατιωτικά είναι υπερδύναμη, να ισοπεδώνει ένα κομμάτι της Γάζας. Αυτό εννοώ. Δεν είναι ο πόλεμος έχει πάντοτε πολιτικούς σκοπούς. Δεν γίνεται πόλεμος χωρίς πολιτικό σκοπό. Ο πόλεμος αποφασίζεται από την κυβέρνηση και καθορίζει τους πολιτικούς σκοπούς. Η κυβέρνηση του Ισραήλ καθόρισε σαν πολιτικό σκοπό του πολέμου την καταστροφή της Χαμάς σε στρατιωτικό και πολιτικό επίπεδο και την απελευθέρωση των ομήρων. Άρα, για να επιτευχθεί ο σκοπός καταστροφής της Χαμάς, θα πρέπει να καταστραφούν οι σύραγγες, τα τούνελ εντός των οποίων έχουν και τα πυρομαχικά και τα όπλα του και διαφεύγουν. Άρα λοιπόν, αν θέλει να ολοκληρώσει το σκοπό του πολέμου, θα πρέπει να καταστρέψει τη Χαμάς. Γεια σας, κύριε Κρασά. Θα καταστρέψει τη Χαμάς, θα καταστρέψει τη Γάζα. Αυτό λέμε. Μάλιστα. Αλλιώς θα μπορούσε να μην ξεκινήσει επιχείρηση και να μην είναι κάτι το οποίο υπερβαίνει τις δυνατότητες του σαν κράτος και θα προσπαθήσω να βρω έναν άλλο τρόπο διευθυντήσεως. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κρασά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν.